Καλησπέρα. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σε αυτήν την εκδήλωση. Είμαι ο Δημήτρης Οδήμου, εικαστικός γλύπτης, και έχω τη τιμή να πλαισιώνομαι από δύο καταξιωμένους συναδέλφους μου, το Ντάκη το Βαρελά από δεξιά μου, καταξιωμένο ζωγράφο με σημαντική δουλειά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αριστερά μου είναι ο Μπάμπης ο Δαραδήμος, γλύπτης. Ο Τάκης ο Βαρελάς είναι μέλος στο Δέλτα Σίγμα του ΕΜΣΤ, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα. Ο Μπάμπης ο Δαραδήμος είναι ο πρόεδρος του ΟΣΔΕΤΕ, του οργανισμού που διαχειρίζεται τα πνευματικά μας δικαιώματα και γλύπτης, με σημαντική δουλειά και ο ίδιος στο χώρο. Μου κάναν τη τιμή σήμερα να έρθουν να έχουμε μια ανοιχτή κουβέντα με θέμα το τίτλο της έκθεσης, της εγκατάστασης των γλυπτών, των τριών γλυπτών που βρίσκονται μέσα στο μουσείο, σηματορή ή σηματορή στην εποχή τους. Συνάδελφοι, ήταν και εσύ πρώτος. Οπότε... Βλέπετε, έχω χαρτί στο χέρι. Συνήθως όταν πάμε να ζωγραφίσουμε, η πρώτη σκέψη έρχεται στο μυαλό. Γυρνάει, ταλαντεύεται. Πέφτουν κάποιες μολυβιές και μετά όταν πάμε να δώσουμε το τελικό, εκεί τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά και ερχόμαστε γραμμένοι, προσεκτικοί. Έτσι λοιπόν, Δημήτρη, να μου επιτρέψεις, ήρθα σήμερα να γραφτώ στο σχολείο. Λοιπόν, καταρχήν, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Αγαπητέ μου συνάδελφε, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση στην συζήτηση σηματορή της εποχής. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε μια τόσο σημαντική συζήτηση που γίνεται με αφορμή την έκθεση γλυπτικής σηματορή του συναδέλφου μου Δημήτρη Δήμου σε ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία της χώρας, όπως αυτό το πανέμορφο μουσείο της Θήβας, μιας πόλης που συμπυκνώνει σχεδόν 5.000 χρόνια της ιστορίας της χώρας μας. Επίσης, οφείλω να σημειώσω τη σημαντική πρωτοβουλία του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θήβας να ανοίξει τις δραστηριότητές του στις σύγχρονες εικαστικές τέχνες και τους εικαστικούς, συνδυάζοντας έτσι δράσεις διαλόγου της κλασικής και της σύγχρονης τέχνης. Θα έλεγα πως υλοποιείται στη Θήβα ένα πάγιο αίτημα του Εικαστικού Επιμελητήριου Ελλάδας να δίνεται η δυνατότητα σε σύγχρονους και εν ζωή καλλιτέχνες να παρουσιάζουν το έργο τους. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στον τόπο που γεννήθηκαν να έχουν τη δυνατότητα και την υποστήριξη των θεσμικών φορέων της πολιτείας να παρουσιάζουν το έργο τους στους συμπολίτες τους. Ο Δημήτρης Δήμου, από ό,τι φαίνεται, αγαπάει τον τόπο του και τον νοιάζεται. Αυτό αντανακλάται στο έργο του με έργα υψηλής αισθητικής, όπως το συνοικισμή «Γκέτο Καταβλισμή» που έγινε στο παλαιό προσφυγικό στο συνοικισμό Θηβών, στη συνέχεια με τον γλυπτό «Ειδίποδας» που εκτέθηκε εδώ στο Μουσείο της Θήβας, όπως και η προτομή του Θόδωρου Βυζάκη, του μεγάλου μας ζωγράφου με καταγωγή από τη Θήβα, το έργο το οποίο βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας. Σήμερα επανέρχεται ο Δήμος στον τόπο του με την γλυπτική ενότητα «Σηματορή». Μια τριλογία ενοιολογικά ανθρωποκεντρική, θα έλεγα, με τα πρώτα δύο γλυπτά να κοινωνούν ενοιολογικά το βάρος στις πλάτες των ανθρώπων, που παραπέμπει, θα έλεγα, στη μυθολογία με τον Άτλαντα που κουβαλάει τη γη στην πλάτη. Θα έλεγα πως αυτή η σημειολογία δεν είναι τυχαία για το Δήμο. Έχω την αίσθηση ότι του είναι ξεκάθαρο ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας τα αποτελέσματα των αιτιών που γέννησαν τη μορφή των έργων του εδράζονται στη γνωστή ρίση, κάθε γενιά και κάθε εποχή θα σηκώσει το δικό της σταυρό. Άλλωστε και ο σταυρός τι σηματοδοτεί, αν μη τι άλλο την βία έκφραση τη θανάτωση του ανθρώπου. Αλήθεια, τι σηματοδοτούν οι 6.000 πάσαλοι με τους σταυρωμένους δούλους στην Απία Οδό στη Ρώμη? Τι σηματοδοτούσαν τότε
και τώρα, αν όχι την καταστολή της εξέγερσης ενάντια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τους Γεωκτήμονες. Στο τρίτο έργο της τριλογίας «Τον Τροχό», ο Δημήτρης με ένα ευρηματικό τρόπο στην κλιπτική του σύνθεση αποτυπώνει διαμέσου της τρέβλωσης των αξώνων του τροχού το θεμελιακό νόμο της ενότητας και της πάλης των αντιθέτων ως συστατικό στοιχείο της κίνησης της ανθρωπότητας. Στο έργο, ναι μεν αποτυπώνεται διαρκής διαπάλη των αντιθέτων, από την άλλη όμως διατηρεί τους τροχούς σε κίνηση, πράγμα που απαντά στο ότι η ιστορία δεν τέλειωσε, αλλά θα κινείται βία ή ήπια πέρα και έξω από επιθυμίες, ιδιογραφήματα και θα πάει μπροστά, ανεξάρτητα από πισωγυρίσματα, μιας και οι κοινωνικές ανάγκες είναι εκείνες που κινούν τον τροχό της ιστορίας μπροστά. Ταυτόχρονα στο έργο του αποκαλύπτει θαύσματα των αιτιών που γεννά η βία στην εποχή τους. Ο Δημήτρης επαναφέρει στο προσκήνιο το θεμελιακό ερώτημα που έθεσε και ο Μπρέχτ για τη Θήβα και μάλιστα εδώ στη Θήβα, στην πόλη αναφοράς του ποιήματος, με διεκτικό τρόπο να μας ζητάει απαντήσεις. Ποιος έχτισε την πύλη την Εφτάπυλη? Στα βιβλία δεν βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα. Οι βασιλιάδες κουβάλισαν τα γονάρια. Δηλωτικά στα έργα του Δήμου, ιδιαίτερα με τον κρυπτό όπου ο άνθρωπος και πάσαλος μορφοποιούνται ενιαία σε σταυρό και ενισχύουν το ερώτημα του Μπρέχτ πηγαίνοντάς το ένα βήμα παραπέρα. Ποιος εξουσιάζει και γιατί? Ποιος αποφασίζει και για ποιους? Ποιος χτίζει και ποιος καταστρέφει και γιατί? Ποιος παράγει και ποιος απολαμβάνει? Ποιοι είναι οι χτίστες και ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες? Αν σκύψουμε στα εκατομμύρια χρόνια της ιστορίας της ανθρωπότητας, πιστεύω πως θα καταλήξουμε σε κοινό συμπέρασμα ότι η ζωή των λαών δεν είναι τίποτε άλλο από μια διαρκή πάλη για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Εδώ, κατά την άποψή μου, βρίσκεται ο στρατηγικός σηματορός στην εποχή μας. Σηματορός το έργο της μυθολογίας με τον άνθρωπο, άτλα να κουβαλάει στις πλάτες τη γη. Σηματορός η Σταύρωση και ο Τροχός του Δήμου. Διαχρονική ενιολογική αναφορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα έλεγα. Η ιστορία της ανθρωπότητας έχει διαχρονικά καταγεγραμμένα τα μεγάλα σημαντικά γεγονότα, το πόσιμα, ορόσημα, σηματορούς, που επέδρασαν καταλυτικά στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, τα οποία στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν, προσαρμόστηκαν, λιάνθηκαν για να υπηρετήσουν νέες τάξεις και νέα συμφέροντα. Με επιστημονικούς όρους, αυτό λέγεται ταξική πάλη. Για το ποιος την εξουσία θα κατέχει, άρα αυτός και θα διαμορφώσει και το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στο χρονολόγιο της ιστορίας των σηματορών, έχω την αίσθηση ότι το αίμα και η πόλεμη, η βία και η βαρβαρότητα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Επίκαιρη και πάλι θα έλεγα η ρίση του Μπρέχτ. Όταν ακούτε να μιλάνε για ζωτικές αγορές, τότε μιλάνε για φωνικούς πολέμους. Ερχόμενος λοιπόν στη Θήβα, αναρωτήθηκα από ποια πύλη να μπω στη Θήβα. Μετά θυμήθηκα πως ισοπεδώθηκε η Θήβα η Επτάπυλη. Έμειναν μόνο τα αγκονάρια και αυτά καλά πλημμένα, μη και φανεί το αίμα αυτών που κουβάλισαν τα αγκονάρια. Αλλά έρχεται σήμερα η τέχνη, αυτό το απόλυτο θαύμα της ελευθερίας έκφρασης του ανθρώπου, να ρίξει φως στην εποχή της. Η τέχνη και οι καλλιτέχνες που τολμούν υψώνουν τους ανθρώπους της εργασίας. Δεν μπορεί παρά να είναι στρατευμένοι με την τέχνη για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Εκεί, κατά τη γνώμη μου, βρίσκονται τα αίτια και αυτά οφείλουμε να φωτίζουμε με το έργο μας, προκειμένου να σταματήσουν οι πόλεμοι, η βία, η ξεριζωμή, η προσφυγιά, η μετανάστευση λόγω πολέμου, τα γκέτο, η πείνα και η εξαθλίωση των λαών όπου γης. Ο Δήμος ακολουθεί με το έργο του τα αυτονόητα για την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Πατάει πάνω στα βήματα του Φραντσίσκο Γκόγια με τα εμβληματικά χαρακτικά θανάσιμες συνέπειες του αιματηρού πολέμου της Ισπανίας με τον Βοναπάρτη, ως μια εικαστική διαμαρτυρία κατά της βίαιας επανάστασης της 3ης Μαΐου του 1808. Ο Δήμος τολμά και δείχνει στην εποχή του ότι σε άλλες εποχές ό,τι έδειξαν ως αλήθεια οι καλλιτέχνες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης στις αξίες του ανθρώπου, οι οποίοι στάθηκαν απέναντι στη βία και τη βαρβαρότητα. Καλλιτέχνες όπως ο Ντελακρουά με τη σφαγή της Κίου, ο Πικάσο με την Κουέρνικα και τη σφαγή της Κορέας του 1952, ακουμπάει στη μεγάλη γενιά των Ελλήνων εικαστικών που διαμόρφωσαν το εικαστικό ρεύμα τέχνη της αντίστασης, το οποίο στάθηκε δίπλα στους αγώνες του λαού μας σε δύσκολους καιρούς από την δικτατορία του Μεταξά, τη δεκαετία του 1940-1950, τους αγώνες για τη δημοκρατία μέχρι και σήμερα.
Κλείνοντας, θα έλεγα πως εκατοντάδες σηματορεί και δεδομένα μας συνοδεύουν από τότε στις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα, στην τεχνολογία, στη μηχανική και την ιατρική. Η γνώση είναι η μήτρα της σφαιρικής παρατήρησης και μήτρα της γέννησης των νέων σηματορών, η ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων. Αγαπητοί φίλοι, η τέχνη από μόνη της δεν μπορεί να λύσει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Η ψαλίδα σήμερα ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο δυστυχώς μεγαλώνει. Αναπόφευκτα, οι αντανάκλαση των επιπτώσεών του στην ανθρωπότητα θα είναι μεγάλες και βίαιες. Πράγμα που προϋποθέτει η τέχνη και οι καλλιτέχνες να στρέψουν τους προβολείς τους εκεί που το θεωρείο εποάζει τα αυγά του. Η τέχνη δυστυχώς είναι όπλο με δύο κάνες. Η μια κάνη μπορεί να σε τυφλώσει και να στρεβλώσει τη σκέψη, την τόλμη, τη συμπεριφορά και τη δράση, και η άλλη να ρίξει άπλετο φως στα γεγονότα, καλλιεργώντας την ικανότητα των ανθρώπων να γίνουν πιο άνθρωποι, και αυτό δεν χαρίζεται αλλά κατακτιέται. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σημαντικά λόγια που είπες για μένα. Ο κύριος Δαραδήμος. Έγινα κύριος τώρα. Που με έσφαξε. Αυτή η ονομασία της δουλειάς του Τάκη δίνει την ευκαιρία να βαθύνουμε λίγο περισσότερο του Τάκη, λέω, του Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά και του Τάκη η ομιλία, μας δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνουμε περισσότερες ορισμένες έννοιες και να δούμε την εποχή μας, δηλαδή σηματορεί στην εποχή μας. Καταρχήν ή καταρχάς τη διάκριση που γίνεται στην νεοελληνική, σηματορός είναι ο άνθρωπος. Είναι ένας ναύτης ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στο πλοίο. Εκείνος με τα σημαίακια που δίνει σήματα στο απέναντι πλοίο, στη στεριά, και μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι αυτή η λέξη προέρχεται από το σήμα και το ορό, βλέπω, δηλαδή εικόνα. Επικοινωνώ με την εικόνα, γιατί τα σημαίακια είναι εικόνες και είναι φορτισμένες με σημασίες. Όταν λοιπόν μιλάμε για τον σηματορό ή τους σηματορούς, πρέπει καταρχήν να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι άνθρωποι, οι οποίοι εκπέμπουν κάποια μηνύματα με διάφορες γλώσσες. Μια κατηγορία ανθρώπων που εκπέμπουν μηνύματα με τις εικόνες είναι και οι καλλιτέχνες. Αλλά για σκεφτείτε λίγο ότι ο καθένας από εμάς είναι ένας σηματορός οπτικά, σαν συμπεριφορά, σαν ντύσιμο, σαν μετέχον σε δραστηριότητες κοινωνικές ή μη κοινωνικές, και τι δίνει ο καθένας στον καθέναν ή σε σύνολα. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι έξω από την καθημερινότητά μας, παρόλο που δεν το σκεφτόμαστε. Είμαστε όλοι ένας σηματορός, και αυτό έχει σημασία και το πώς σκεφτόμαστε και το πώς δρούμε και το τι λέμε και το τι κάνουμε. Όμως, μέσα από το χώρο της τέχνης και ιδιαίτερα των εικαστικών τεχνών, τι γίνεται, μετακινείται η έννοια του σηματορού από τον δημιουργό του μηνύματος, της εικόνας, στο ίδιο το αντικείμενο. Γίνεται το έργο. Αυτό το είδατε πολύ καθαρά στην ομιλία του Τάκη πριν, που μιλάει για τον Άτλαντα, δηλαδή για έργα που έχουν παραχθεί από τους ανθρώπους βέβαια. Και το ίδιο το έργο γίνεται ένας μεταδότης ή αναμεταδότης μηνυμάτων. Τις κάνω αυτές τις διακρίσεις για να δούμε πόσο πιο βαθιά είναι ορισμένες λειτουργίες και όχι γραμματολογικά μόνο οι έννοιες. Γιατί σηματορούς δημιουργούμε οι άνθρωποι και οι καλλιτέχνες. Εμείς θέλουμε τη μια πλευρά των σηματορών, αλλά σηματορούς δημιουργεί και η άλλη πλευρά. Η αρνητική πλευρά που ακούσατε λίγο πριν περιγραφικά και από τον Τάκη. Πώς λειτουργούν οι σηματορείς? Οι σηματορείς μέσω των εικόνων δηλαδή λειτουργούν πολύπλευρα. Δηλαδή μπορούν να μας αποκοιμήσουν, μπορούν να μας εξαγριώσουν, μπορούν να μας παρακυρήσουν σε αγώνες, μπορούν να μας τυφλώσουν τελείως και να ακολουθούμε σαν πρόβατα αυτό που μας έχει γοητεύσει. Σηματορούς χρησιμοποιεί και το σύστημα το σημερινό, όπως περιγράφηκε πριν. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση αρκετά σύνθετη και αρκετά καθημερινή ταυτόχρονα και πολύ μεγάλη. Γιατί τι άλλο είναι ο Σούπερμαν, παραδείγματος χάρη, παλιός ήρωας του συστήματος,
αλλά και η μικρή Λουλού το ίδιο είναι. Ένας σηματορός και σηματορός ήταν και του Τζιν Μπαρτό, λέω ορισμένα από τα ήπια της άλλης πλευράς, έτσι. Λοιπόν, γιατί εγώ είχα ένα σηματορό στην πρώτη δημοτικού που πήγα, δεκαετία του 50, που ήταν μια αφίσα και είχε ένα πολύ ωραίο ξανθούλι με άσπρο φανελάκι και άσπρο σορτσάκι με γαλανάματάκια και είχε ένα τσεκούρι και από κάτω χτύπαγε ένα θηρίο. Το θηρίο φοράγε στρατιωτική στολή με φυσίγκια εδώ πέρα και είχε δόντια μεγάλα εδώ και έσταζαν αίμα. Να σας πω ότι είχε στο καπελάκι του έγραφε Ελλάς. Σηματορός ήταν, μας διαμόρφωνε ή προσπαθούσε να μας διαμορφώσει συνείδηση και μάλιστα σε τρυφερή ηλικία. Γι' αυτό, πέρα από τα έργα της τέχνης που πραγματικά μπορούν να μας δώσουν το ένα ή το άλλο πρόσωπο, θα δείτε έργα τέχνης, ας πούμε, παραδείγματος χάρη που έχουν παρακτήσει τον 20ο αιώνα, να εμφανίζουν μια πραγματική αγελάδα κατεψυγμένη, η οποία έχει κοπεί με το πριόνι κάθετα στο σώμα της και μάλιστα έγκυος για να φαίνεται και το βρέφος μέσα. Και αυτό εμφανίζεται ως έργο τέχνης. Και αυτό το βλέπουν άνθρωποι πληρώνοντας και εισιτήριο στο μουσείο για να εφρανθούν την τέχνη. Βάζω αυτές τις δύο διαφορετικές πλευρές, χωρίς να τις περιγράψω περισσότερο γιατί ακούσατε αρκετά πάνω σε αυτό από τον Ντάκη, για να σας δείξω ότι η πραγματικότητά μας δεν είναι το στιγμιαίο και το καθημερινό μόνο, το οποίο κουβαλάει πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι όλα αυτά που μας φορτίζουν και μας διαμορφώνουν χωρίς να το παίρνουμε είδηση. Και όσο και να θέλουμε να αντισταθούμε σε όλο αυτό το πράγμα, κάπου το μικρόβιο περνάει, είτε μέσα από την ανέχεια, μέσα από τη βία, μέσα από την καταστολή κλπ. Που σημαίνει ότι καλό θα είναι να επαγρυπνούμε για τους σηματορούς που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε εκείνους τους σηματορούς που έχουν γίνει έργο πια, αλλά και τους ανθρώπους, γιατί σηματορεί είναι και οι αστέρες της τηλεόρασης, έτσι, άνθρωποι είναι και μας κάνουν ωραία πλήση και όλες για να είμαστε καθαροί εγκεφάλου. Λοιπόν, για να μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι αυτό που μπορεί να ανεβάσει τον άνθρωπο, να τον φέρει με τα ανθρώπινά του χαρακτηριστικά και τις αξίες, από εκείνο που του καταστέλει οτιδήποτε και τον κάνει πραγματικά θηρίο, αν και τα θηρία έχουν τις δικούς τους νόμους, και δεν λειτουργούν ποτέ εξοντωτικά για το γένος τους. Είμαστε το μόνο θηρίο στη φύση που εξοντώνει τον άλλον άνθρωπο. Τα άλλα θηρία μεταξύ τους, τα λιοντάρια, οι πίθοι, δεν σκοτώνονται μεταξύ τους, ούτε για να φάνε, ούτε για τίποτα άλλο. Λοιπόν, η προσπάθεια του Δημήτρη, λοιπόν, βάζοντας και αυτό το θέμα, γιατί όπως βλέπετε δεν μίλησα καθόλου για τα έργα του, είναι πολύ σημαντικό και μόνο το ίδιο το θέμα, που βάζει σε ενέργεια τη σκέψη μας. Η προσπάθεια λοιπόν του Δημήτρη είναι ακριβώς να αποκαλύψει την άλλη πλευρά, την ανθρώπινη. Δεν θέλω να πω την προοδευτική, είναι κοινότοπη λέξη και έχει και κακοχρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Αυτή που μπορεί πραγματικά να διαμορφώσει συνθήκες ανάπτυξης δημιουργικές για τον κάθε άνθρωπο και να έχει και μια άλλη ζωή από αυτή που ζούμε σήμερα, μέσα σε τρομακτικά διλήμματα και διλήμματα αποφάσεων που δεν ξέρουμε, είναι καλό αυτό, δεν είναι καλό εκείνο. Αν μπαίνουν τέτοια ερωτήματα. Πολλές φορές λειτουργούν όλα τα πράγματα ισοπεδωτικά. Ο Δημήτρης έκανε αυτή την προσπάθεια και πραγματικά θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να ασχολείται ο καθένας μας με τέτοιους προβληματισμούς. Γιατί ο καλλιτέχνης, όντας δημιουργός σηματορών, μετακινώντας την ιδιότητά του στο έργο του, επηρεάζει πάρα πολύ τη συνείδησή μας, με όλες τις μορφές της τέχνης και με τους εικαστικούς. Και είναι πολύ σημαντικό ο καλλιτέχνης να κατανοήσει κάποια στιγμή ότι δεν είναι μόνος του σε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι μόνος του στο εργαστήρι του να εκφράσει την επιθυμία του, την αγάπη του, τον έρωτά του, την αγανάκτησή του, την επαναστατικότητά του και να το βλέπουν τα ντουβάρια. Είναι να μιλήσει με τους άλλους, μέσα από το έργο του. Και αυτό είναι, σας το λέω από καρδιάς, και από πολλή σκέψη, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα στην εποχή μας, στο κατά πόσο οι καλλιτέχνες, μιλάω συνολικά, δεν μιλάω για τους 5, τους 10, τους 15, τους 30, συνειδητοποιούν αυτό το ρόλο που παίζουν μέσα στην κοινωνία και μέσα στον κόσμο
έτσι ώστε να λειτουργούν σε μια κατεύθυνση ανατροπής ή αναστροφής αυτού του κατήφορου που έχουμε πάρει με τόση δυστυχία και με τόση πείνα και με τόση εκμετάλλευση και με τόσο πόνο και αίμα. Γιατί λένε θα αρχίσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και εδώ θα σταματήσω, νομίζω δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Αλλά κατά τη γνώμη μου ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν έχει σταματήσει. Είναι συνέχεια ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Για σκεφτείτε. Ελλάδα, Δεκέμβρη 44. Μετά έχουμε την Κορέα, το Βιετνάμ και πάει λέγοντας. Μέχρι η Αφγανιστάν, μέχρι σήμερα στην Ουκρανία. Έχει σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Αν διαβάσετε πόσες διαμάχες και πόλεμοι έχουν αναπτυχθεί από το 45-44 που τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, λέμε τέλειωσε, μέχρι σήμερα είναι κάτι το φοβερό. Και βέβαια πάντα υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώνονται, λαοί που εξαφανίζονται, εξανθρωποδίζονται και πολλά άλλα. Είναι πράγματα λοιπόν που εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε χρέος να τα βλέπουμε, να τα κατανοούμε και να τα λέμε και στους άλλους. Όπως μπορούμε πιο δυναμικά, γιατί η τέχνη έχει αυτό το ιδιόμορφο. Δεν θα πω μαγικό. Είναι απευθύνεται στην αισθητική μας αντίληψη, μας αρπάζει. Δεν καταλαβαίνουμε το πώς μας περνάει μέσα μας και αν αυτό δεν σας συμβαίνει πολύ συχνά με τη γλυπτική και τη ζωγραφική, σκεφτείτε τη μουσική, το τραγούδι και το κινηματογράφο, που πολλές φορές βγαίνεις από την ταινία και νομίζεις ότι είσαι ένας από τους ήρωες, γιατί έχεις ταυτιστεί με κάποιον που σ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτή η λειτουργία, η κατέστηση, η αντίληψη πάρα πολύ ισχυρή και γι' αυτό η ευθύνη των ανθρώπων που τη διαχειρίζονται είναι και πολύ μεγαλύτερη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη. Και οι δύο τοποθετήσεις νομίζω ότι είχαν ιδιαίτερη σημασία. Από δική μου πλευρά θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Μουσείο για την εξωστρέφεια που έχει δείξει σε σύγχρονες μορφές τέχνης και την πολύ καλή φιλοξενία προσωπικά σε μένα ως δικαστικό. Όλους εσάς που ήρθατε, αυτό που εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι ως εικαστικός μάλλον να το ξεκινήσω αλλιώς. Πάντα μικρό στην πόλη είχαμε, βλέπω στις μαθητές μου εδώ, γνωστούς μου, λέγαμε δεν γίνεται κάτι στην πόλη, δεν κάτι να κάνουμε. Πάντα το πρώτο μέλημά μου όταν ξεκινάω ένα project και πάντα στο μυαλό μου υπάρχει ότι το πρώτο βήμα, γιατί και η Σημαντορή είναι ένα project που τώρα ξεκινάει, να γίνεται από την πόλη μου. Το πρώτο βήμα, η πρώτη, ας το πούμε, ανησυχία, να εκφράζεται ανοιχτά στην πόλη μου και να συνδιαλέγεται με την πόλη μου ως ιδέα, ως κάτι. Και αν όλα πάνε καλά, να επιστρέφει εκεί από το ταξίδι της. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, σε αυτά που αναφέραν οι συνάδελφοί μου στις ομιλίες τους, θα ήθελα κλείνοντας να εστιάσω κάπου. Μια και βρισκόμαστε στο χώρο του μουσείου και νομίζω ότι οι καστικοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μουσείο ως αρχαία γλυπτική, κεραμικά, οτιδήποτε, έχουν να μας δείξουν πολλά σε αυτό που εστίασε και ο Μπάμπης, ο Δαραδήμος και ο Τάκης, στο πώς αντιμετωπίζουν την χυδαιότητα ή και την βαρβαρότητα. Τα περισσότερα αρχαία γλυπτά είναι γυμνά. Δεν έχουν όμως τίποτα το χυδαίο. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Στέκεστε άνετα μπροστά σε ένα αρχαϊκό γλυπτό με το παιδί σας, με ένα σύνολο ανθρώπων, χωρίς να αισθάνεστε άσχημα. Ποια από αυτές τις εικόνες, είτε η καστική είτε άλλες μοσφαίρες τέχνης μας προσφέρουν αυτή τη στιγμή, θα μπορούσατε άνετα σε ποια από αυτές τις εικόνες να σταθείτε χωρίς να αισθανθείτε ένα
ένα άσχημο συνέστημα. Σαν μία σκέψη, το καταθέτω. Κλείνοντας, και επειδή η περίοδο μας, η περίοδος που περνάμε φυλάει πολλά, η βασική ενοιολογία του έργου που έχω μέσα είναι ως εξής. Μετά την έναρξη της διένεξης στο πεδίο και τα δύο μέρη μοιράζονται την ίδια μοίρα. Και σε καμία περίπτωση αυτοί που έχουν να κερδίσουν από αυτή τη διένεξη δεν βρίσκονται εκεί. Ακούγεται λίγο γενικό. Μία προσπάθεια να το μεταφέρω σε πιο κοντά μας πλαίσια. Υποθετικά, σε μία διένεξη με την Τουρκία, αυτοί που θα κληθούν να ανταπεξέλθουν στο πεδίο και από τις δύο χώρες, το μόνο που έχουν να μοιραστούν είναι πόνος, θλίψη και θάνατος. Αντιθέτως, αυτοί που για τον οποιοδήποτε λόγο θα τους έχουν βάλει σε κάτι τέτοιο, σίγουρα δεν θα βρίσκονται εκεί και σίγουρα δεν θα είναι από αυτούς που θα κλάψουν τους δικούς τους. Ευχαριστώ πολύ, τιμή μου για όσους ήρθανε και ευελπιστώ ανάλογες και από άλλους συναδέλφους με καταγωγή από τη Θήβα, ευκαιρίες να δημιουργούν ένα πεδίο συνδιαλλαγής στην πόλη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Μπράβο. Η συζήτηση είναι όντως ανοιχτή. Ό,τι ερώτημα υπάρχει, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε από τους ομιλητές, θα ήταν καλό. Χρόνο έχουμε, από ό,τι βλέπω, έτσι δεν είναι, Τάκη? Είμαστε. Τέλεια. Οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με τη τέχνη, όπως και να σας φαίνεται, νομίζω ότι θα βοηθούσε. Και από αυτά είναι που μια ακούσατε, καλή ευκαιρία. Δεν ακούσατε έτσι.